Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη και μάλιστα από τον προφήτη Ιερεμία. Είμαστε στη σελίδα 677, κεφάλαιον 7, ζήτα και εδάφιον 8. Ζήτα 8 από το βιβλίο προφήτης ο Ιερεμίας, στη σελίδα 677. Ιδού σεις πεποίθατε εις λόγους ψευδής, εκ των οποίων δεν θέλετε ωφεληθεί. Κλέπτετε, φωνεύετε και μοιχεύετε και ομνύεται ψευδός και θυμιάζεται εις τον Βάλ και περιπατεί το πίσω άλλων θεών, τους οποίους δεν γνωρίζετε. Έπειτα έρχεστε και ίσταστε ενώπιόν μου εν το οίκο τούτο, εφών εκλείδει το όνομά μου και λέγεται ηλευθερώθημεν, δια να κάμνετε πάντα ταύτα τα βδελήγματα. Σπήλαιον ληστών έγινε ενώπιόν σας ο οίκος τούτος, εφών εκλήθη το όνομά μου. Ιδού αυτός εγώ είδον, ταύτα λέγει Κύριος. Αλλά υπάγεται τώρα εις τον τόπο μου τον εν Σιλό, όπου έθεσα το όνομά μου καταρχάς, και είδέτε τι έκαμον εις αυτόν, δια την κακίαν του λαού μου, και τώρα επειδή επράξατε πάντα ταύτα τα έργα λέγει Κύριος, και ελάλησα προς εσάς εργυρώμενος πρωί και λαλών, και δεν ακούσατε και σας έκραξα και δεν απεκρίθητε, δια τούτο θέλω κάμι στον οίκον εφών εκλήθη το όνομά μου, στο οποίο εσείς θαρείτε, και εις τον τόπον τον οποίον έδωκα εις εσάς και στους πατέρας σας, καθώς έκανα εις την Σιλό. Και θέλω σας απορρίψει από του προσώπου μου, καθώς απέρριψα πάντα στους αδελφούς σας άπαν το σπέρμα του Εφραήμ. Δια τούτο σοι μην προσεύχου υπέρ του λαού τούτου και μη ύψωνε φωνήν η δέησιν υπέρ αυτών, μη δε μεσίτευε προς εμέ, διότι δε θέλω σου εις ακούσει. Δε βλέπεις τι κάμνωσιν αυτή εν τες πόλεση του Ιούδα και εν της οδής της Ιερουσαλήμ. Ιη συλλέγουσι ξύλα και οι πατέρες ανάπτωσι το πύρ και οι γυναίκες ζυμώνωσι την ζύμη. Δια να κάμωσι πέματα εις την βασίλισσαν του ουρανού και να κάμωσι σπονδάς εις άλλους θεούς δια να με παροξύνωσι. Μήπως με παροξύνος, εμέ παρεξύνωση λέει Κύριος, ουχή αυτούς, προς κατεσχήν των προσώπων αυτών. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού η οργή μου και ο θυμός μου εκχέονται επί των τόπων τούτων επί άνθρωπων και επικτίνος και επί τα δέντρα του αγρού και επί των καρπών της γης και θέλει εξαφθεί και δεν θέλει σβεστεί. Αμήν. Συνεχίζεται ο λόγος του Θεού προς το λαό Ισραήλ τότε και προς κάθε άνθρωπο που ακούει το Λόγο του Θεού πάντοτε και σήμερα σε μας. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ο αυτός, χθες, σήμερα και στον αιώνα. Και το παράξενο και το σπουδαίο είναι, καθώς μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, ότι όλα θα παρέλθουνε, όλα. Η γη, ο ουρανός, οι ουρανοί, το σύμπαν, όλα θα παρέλθουνε. Εκείνο το οποίο, από αυτό τα οποία βλέπουμε, αυτά θα παρέλθουν από αυτά τα οποία μετατίθενται, από τα σαλευόμενα, όλα θα παρέλθουν, όλο το σύμπαν. Ό,τι ξέρουμε, ό,τι δεν ξέρουμε, ό,τι βλέπουμε, ό,τι δεν βλέπουμε, ό,τι υπολογίζουμε, όλα θα παρέλθουν. Μόνο ο Λόγος του Θεού μένει και θα μένει εις τον αιώνα. Και δία του Λόγου του Θεού θα μείνουν εις τον αιώνα οι πιστεύοντες εις Αυτόν. Γιατί αγαπημένα μου αδέλφια, υπάρχει και είναι αληθινός ο Λόγος του Θεού, είτε εμείς τον πιστεύουμε είτε δεν τον πιστεύουμε, είτε οι άνθρωποι πιστεύουν είτε δεν πιστεύουν, υπάρχει η βασιλεία των ουρανών, εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό, τον τόπο κατοίκησης του Θεού, αλλά υπάρχει και η απώλεια. Και ξέρετε, όσο ζούμε εδώ, δεν μπορούμε να διακρίνουμε τη διαφορά, γιατί δεν γνωρίζουμε ούτε το πάνω ούτε το κάτω. Και έτσι ο άνθρωπος ο φυσικός ζει μέσα στις εμπειρίες του, μέσα στις αισθήσεις του, ακόμη μέσα στα συναισθήματά του που πηγάζονται και εκφράζονται μέσα από τις δυνατότητες που ο Θεός του έχει δώσει καθώς τον δημιούργησε.
μέσα από την όραση, μέσα από την ακοή, μέσα από την αφή, μέσα από τις πέντε στήσεις, ταυτόχρονα και μέσα από τη γνώση την οποία αποθηκεύει με την εμπειρία του. Αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν μπορούν να φανερώσουν στον άνθρωπο το αύριο. Το αύριο στη ζωή αυτή, αλλά και το αύριο μετά τη ζωή αυτή. Τίποτα από αυτά δεν μπορούν να φανερώσουν ή να δείξουν. Και όλοι μας έχουμε κάνει λάθος υπολογισμούς. Πιστεύουμε ότι αυτό θα κάνουμε, αυτό θα γίνει και δεν γίνεται. Πολύ σπάνια πετυχαίνουμε στις προσβλέψεις μας. Γι' αυτό και η αδυναμία αυτή στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος, να μην μπορεί να προβλέψει τίποτα περισσότερο από αυτό που τα μάτια του και τα αυτιά του ακούνε, γι' αυτό και οι άνθρωποι απευθύνονται σε πνευματικές καταστάσεις και έχει η ψυχή του ανθρώπου πνευματικές εξητήσεις. Και δυστυχώς αυτό ο διάβολος το εκμεταλλεύεται και κάνει τον άνθρωπο πραγματικά υπόδουλό του. Τον υποδουλώνει, δούλο του. Βγαίνουν διάφοροι μάγοι που έχουν πνεύματα πονηρίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Μάγοι, επαειδοί, χαρτορίχτρες, χαρτοπαίκτες ή απατεώνες, ψεύτες δηλαδή, ή σατανιστές και καλυμμένοι, αστρολόγοι. Και ο άνθρωπος εχμαλωτίζεται. Από την εμπειρία μου στη δουλειά μου έχω δει ανθρώπους που πραγματικά είναι άρχοντες στον κόσμο αυτό και η αρχοντιά τους οφείλεται ή στη μόρφωσή τους ή στα λεφτά τους. Αλλά μιλάμε για εξαιρετική μόρφωση και ικανότητα και πάρα πολλά λεφτά, απίστευτα λεφτά για την ανθρώπινη λογική. Και έχουν εξαρτήσει τη ζωή τους, ακόμη και την οικογένειά τους, τις δουλειές τους, από τον αστρολόγο και από τον μάγο. Και είναι απίστευτο αυτό, αλλά είναι αληθινό. Κι όμως έχουμε στα χέρια μας εμείς το Λόγο του Θεού. Και μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι η αθλειότης του ανθρώπου υπάρχει στη ζωή του. Ο άνθρωπος είναι σε αθλειότητα, γιατί δεν ξέρει το χρόνο και τον τρόπο. Δεν ξέρει το πότε και το πώς για να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις της ζωής. Μακάριος όμως είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα εμπιστευθεί τον πλάστη του και τον δημιουργό του. Και εν πάση περιπτώσει θα δοκιμάσει. Γι' αυτό φωνάζει ο Θεός, δοκιμάσατε με, δοκιμάστε με. Και αν δεν ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού να εκχαίω την ευλογία μου επάνω σας, ώστε να μην έχετε τόπο για αυτήν, φύγετε. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, ωραιότερος ευαγγελισμός και το ωραιότερο κήρυγμα δεν είναι να πείσεις έναν άνθρωπο να πιστέψει, είναι να πείσει έναν άνθρωπο να εξητήσει τον Χριστό. Γιατί όποιος εξητήσει τον Χριστό θα τον βρει. Τον ερχόμενο προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω, φωνάζει ο Θεός. Πήγαινε, μπες μες στο δωμάτιό σου, γονάτισε, προσευχή σου και αν δεν έρθει ο Χριστός μην ξαναπάς. Αλλά να πας με πίστη, να πας με επιθυμία. Και λέω ακόμη και κάτι, ότι δεν υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος να έρχεται ένα μήνα στην εκκλησία και να ακούει το Λόγο του Θεού και να μην αλλάξει ο Χριστός τη ζωή του τελείως. Και πολλές φορές είναι και πολύς ο μήνας. Τελείως, εντελώς. Δεν έχω δει ούτε έναν άνθρωπο. Έχω δει πολλούς να έρχονται και να φεύγουν. Αλλά δεν έχω δει ποτέ κανέναν άνθρωπο να έρθει και να μην τον ευλογήσει ο Θεός. Επίσης δεν έχω δει 24 χρόνια είμαι στον Χριστό ούτε έναν άνθρωπο που ήρθε στην εκκλησία και δεν τον ευλόγησε ο Θεός. Ούτε έναν. Μπορεί να αργεί σε μερικούς. Μπορεί να μην τους ευλογεί έτσι όπως αυτοί έχουν προσδιορίσει ή όπως θέλουν. Αλλά η ευλογία του Θεού θα έρθει εξάπαντος και πολύ καλύτερα και πολύ πιο έντονα και πιο ένδοξα από ότι ο άνθρωπος μπορεί να ζητήσει και να υπολογίσει. Γι' αυτό τώρα τι τους λέει ο Θεός τότε στο λαό Ισραήλ και σε μας σήμερα. Ιδού εσείς που πεποίθατε εις λόγους ψευδείς εκ των οποίων δεν θέλετε ωφεληθεί.
Πού βάλατε την εμπιστοσύνη σας? Πού βάλατε την ελπίδα σας? Απ' τη μια μεριά υπάρχει όχι ο άνθρωπος, ο λόγος του Θεού. Γιατί αν εμπιστευτούμε τους ανθρώπους του Θεού, θα απογοητευτούμε. Αν ελπίσουμε στους ανθρώπους του Θεού, θα απογοητευτούμε. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι άνθρωποι. Και σαν άνθρωποι έχουν τα δικά τους προβλήματα, τα δικά τους λάθη, τα τους δικούς τους μπελάδες, δικές τους αγωνίες. Γι' αυτό κανένας από τους μαθητάς της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας δεν έλεγε «λάτε σε εμάς». Πουθενά στη γραφή δεν θα δείτε έναν άνθρωπο να λέει «λάτε σε μένα». Ιδίως στην Καινή Διαθήκη. Αλλά όλοι έλεγαν και έδειγναν τον Ιησούν Χριστό. «Ιδού ο αμνός του Θεού έρων την αμαρτία του κόσμου». Ο Ιωάννης έλεγε «εγώ σας σε βάφτισα εν ύδατι εις μετάνοιαν, αυτός θα σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή». Μόνο ο Χριστός τόλμησε να κράξει, να φωνάξει «έλθετε προς με, πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω». Το ερώτημα λοιπόν στους ανθρώπους, σε μένα, σε σένα, στους, σε οποιονδήποτε άνθρωπο, είναι σε ποιου λόγους εμπιστεύεσαι τη ζωή σου, την πορεία σου, την οικογένειά σου, το παρελθόν σου, το παρόν σου και το μέλλον σου. Ποιον εμπιστεύεσαι? Είπαμε άνθρωποι εμπιστεύονται πολύ αστρολόγους. Καλά να πάθουμε. Άλλοι άνθρωποι εμπιστεύονται τους σοφούς. Όμως η πρόταση του Θεού είναι να εμπιστευτούμε Αυτόν. Και επειδή ξέρει ο Θεός ότι η λέξη εμπιστοσύνη και πίστη δεν είναι εύκολο πράγμα, δεν μπορεί να την έχει ο άνθρωπος, γι' αυτό επειδή είναι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, δεν λέει «ευλογημένος ο άνθρωπος που πιστεύει», αλλά λέει «ευλογημένος ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο και μόνο στον Κύριο». Αυτός είναι ευλογημένος. Και πολλές φορές σκεφτόμαστε και έχω ρωτήσει και εγώ τι σημαίνει ευλογημένος. Λέμε «ο Θεός να σε ευλογήσει». Μπορείς να φανταστείς τι σημαίνει ευλογημένος? Ποιος είναι ο ευλογημένος άνθρωπος? Τι είναι ο ευλογημένος άνθρωπος? Ο πλούσιος, ο υγιής, ο δυνατός, ο φτωχός? Ποιος είναι ο ευλογημένος άνθρωπος? Μόνο ο Λόγος του Θεού μπορεί να μας δώσει, αδελφοί αγαπητοί, μία απάντηση που να είναι τέλεια. Και σε όλα τα ερωτήματα των ανθρώπων και του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά, μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει τέλειες απαντήσεις. Και ποιες είναι οι τέλειες απαντήσεις? Αυτές που ικανοποιούν την καρδιά του ανθρώπου. Απαντάνε στα ερωτήματα, στις ανησυχίες και στις αγωνίες των νέων, των μεγαλύτερων και των γερόντων. Από μωρά παιδιά απάντηση που πράγματι να δώσει ειρήνη στην καρδιά του ανθρώπου, μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει τον άνθρωπο. Μόνο ο Θεός. Κανένας άλλος. Και έρχεται τόσο όμορφα και λέει «ευλογημένος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει στον Χριστό και μόνο στον Χριστό, στον Κύριο και μόνο στον Κύριο». Όχι «ελπίζω στον Χριστό» αλλά και σε άλλα πράγματα. «Ελπίζω στον Χριστό και μόνο στον Χριστό». Και ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Μοιάζει, τι ωραία εικόνα, σαν ένα δέντρο που είναι φυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Έρχεται το καύμα, δεν το επηρεάζει. Έρχεται ανιδρία, δεν την καταλαβαίνει τίποτα. Απλώνει τις ρίζες του στα ύδατα, τα ζώντα, τα τρεχούμενα, όχι στη λίμνη. Η λίμνη έχει βρώμικο νερό. Παρά τους ρίακας των υδάτων. Το ποτάμι έχει και μάλιστα τα ριάκια που κατεβαίνουν δηλαδή από τις πηγές των βουνών, έχουν πεντακάθαρο, δροσερό νερό, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Ντάλα καλοκαίρι, το νερό τους είναι κρύο. Και παίρνουν ό,τι χρειάζονται, τα πάντα παίρνουν.
και τα ύδατα τα ζώντα δεν είναι άλλα από το Λόγο του Θεού. Εμείς θα μπορούσαμε να το εξηγήσουμε, μακάριος είναι ο άνθρωπος που είναι πεφυτευμένος δίπλα στα ζώντα, τα ύδατα που είναι ο Λόγος του Θεού, και η πηγή των ζώντων υδάτων είναι ο Ιησούς Χριστός. Και από τα ύδατα τα ζώντα παίρνεις ό,τι θέλεις. Από το Λόγο του Θεού παίρνεις ό,τι θέλεις. Γιατί? Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι πρώτον νόμος. Θυμάστε πως εδόθη σε δύο πλάκες γραμμένες με το δάχτυλο του Χριστού, του Θεού. Δεύτερον είναι ζωή, πνεύμα και ζωή. Και στην Παλαιά Διαθήκη εμφανιζόταν σαν την ράβδο, τη βλαστήσασα του Αρών, όπου πήρανε 12 ράβδους, ξερούς 12 ράβδους, μπαστούνια. Έτσι τους είπε ο Θεός, ας πάρει κάθε φιλία από ένα μπαστούνι, ας το πάει στο ναό και όποιου η ράβδος ανθίσει, αυτός θα είναι ο ιερεύς μου στο λαό Ισραήλ. Αυτός θα έχει το Λόγο του Θεού. Το βράδυ το βάλανε, το πρωί πάνε και η ράβδος είχε βλαστήσει, ήταν αμυγδαλίνη. Είχε βγάλει φύλλα, είχε βγάλει και άνθη. Λόγος του Θεού είναι πνεύμα και ζωή, αλλά είναι και το μάνα εξ ουρανού. Είναι τροφή. Εάν ο άνθρωπος ζει μέσα στο Λόγο του Θεού, δεν υπάρχει στέρησης και έλλειψης ουδεμία εις αυτόν. Εν αυτό, εν το Ιησού Χριστό είμεθα πλήρης. Και μέσα στο Λόγο του Θεού είναι κεκριμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Εγώ θυμάμαι πριν γνωρίσω τον Χριστό που μ' άρεσε να διαβάζω και έτσι μ' άρεσε η γνώση πάσης φύσεως. Και διάβαζα, τέλειωτα. Όταν όμως πήρα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και διάβασα ότι μέσα σε αυτό είναι και κρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως, εθαύμασα, αλλά δεν πίστεψα. Πώς είναι δυνατόν? Αλλά όταν άρχισα να διαβάζω, αδελφοί, κατάλαβα ότι ο Λόγος του Θεού είναι αστήρευτος. Δεν μαθαίνετε. Όσο διαβάζεις, βρίσκεις. Και αυτά που βρίσκεις είναι διαμάντια. Είναι υπερθαύμαστα πράγματα. Και έτσι με το Λόγο του Θεού, ο άνθρωπος ο οποίος πείθεται, όπως είπαμε, μοιάζει με δέντρο που είναι πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, δεν έχει ανάγκη από κανένα να το ποτίσει. Τα φύλλα του είναι πάντα ανθυρά, ζωντανά, και πάντοτε στον καιρό του κάνει καρπό. Καρποφορεί πάντοτε και κάνει καλό καρπό. Αυτός είναι ευτυχισμένος, ο ευλογημένος από τον Θεό άνθρωπος, που δεν έχει ανάγκη κανέναν άλλον από τον Χριστό, που δεν περιμένει τίποτα από κανέναν άνθρωπο, αλλά εν Χριστώ Ιησού έχει τα πάντα. Βεβαίως θα έρθουν και στιγμές δοκιμασίας, γιατί κανείς αδόκιμος δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Βεβαίως θα έρθουνε. Αλλά μέσα από αυτές τις στιγμές της δοκιμασίας που επιτρέπει ο Θεός, φανερώνεται η δόξα Του και η δύναμή Του. Αλλά και κάτι άλλο. Δοκιμάζεται και η αγάπη των λοιπών. Γιατί τον άνθρωπο ο Χριστός, καθώς είναι γεγραμμένο, ο Κύριος προσέθεται καθημέραν τους σωζωμένους στην Εκκλησία, τον προσθέτει και δοκιμάζεται η αγάπη των πολλών. Γιατί στον κόσμο η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Και έτσι δεν υπάρχει έλλειψης ουδεμία σε κανένανε. Πού? Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, που είναι το σώμα του Ιησού Χριστού, που έχει κεφαλή τον ίδιον τον Χριστό και διοικείται υπό του Πνεύματος του Αγίου. Όχι στα θρησκεύματα, τα οποία δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα παρά μόνο ζητάνε, αλλά στην αληθινή Εκκλησία του Χριστού, που σε αυτήν προσφέρει τα πάντα ο ίδιος ο Κύριος. Και η Εκκλησία του Χριστού, θα σας πω και κάτι, δεν εξαρτάται από κανέναν, αδελφοί. Δεν ελπίζει σε κανέναν. Η εξάρτησή της είναι απόλυτη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Σε ποια λόγια λοιπόν πεποίθατε εσείς? Και βεβαιώνει ο Θεός, λέγοντας με τον Ιερεμία τον προφήτη, σε λόγους ψευδείς. Εμπιστευθήκατε ανθρώπους που σας είπαν «εγώ θα σας βοηθήσω».
μεγάλους, σπουδαίους, δυνατούς, εγώ είμαι μαζί σου, μη φοβάσαι τίποτα. Όταν ακούς εγώ είμαι μαζί σου, μη φοβάσαι τίποτα, βάλ το στα πόδια. Τρέχα και μη σταματάς. Όταν ακούω εγώ είμαι, μη φοβάσαι, λέω, επειδή είσαι εσύ φοβάμαι. Άλλα είναι σας, δεν φοβόμουν τίποτα. Αλλά επειδή είσαι εσύ φοβάμαι. Τι να μου κάνει άνθρωπος, τι μπορεί να σου κάνει άνθρωπος. Το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι όταν ο άνθρωπος εμπιστευτεί ψεύτικα λόγια. Γίνεται κλέφτης, φωνιάς, μοιχός, ειδωλολάτρης, γεμάτος από αμαρτία, ψεύδος και σκοτάδι. Δεν μπορεί ο άνθρωπος όταν εμπιστευτεί άνθρωπο να μην καταντήσει. Μέσα στο σκοτάδι αδύνατον είναι. Εμπιστευόσαστε λοιπόν, λέει ο Λόγος του Θεού, προς εμάς, επαναλαμβάνω, τώρα. Εμπιστευόσατε πολλές φορές στη ζωή σας λόγια ψεύτικα. Πέφτετε χωρίς να το καταλάβετε στην αμαρτία. Και είστε έρχεστε στον οίκο του Θεού, Χριστέ μου, και φωνάζετε ελευθερωθήκαμε. Μας ελευθέρωσες Κύριε. Και λέει ο Θεός, λάθος κάνετε. Δεν ελευθερωθήκατε. Αυτή η πίστη δεν έχει έργα πίστεως. Η πίστη στο Θεό που έχετε επειδή εμπιστευόσαστε άλλα λόγια δεν έχει έργα. Και η πίστη που δεν έχει έργα είναι νεκρά. Και αυτή η πίστη δεν σώζει. Και αυτή η πίστη δεν έχει ούτε ελπίδα. Ούτε ευλογία. Τίποτα δεν έχει. Αλλά οδηγεί αυτή η πίστη, η οποία είναι πίστη μεν στο Θεό, χωρίς όμως έργα πίστεως, γιατί στην πραγματικότητα κάνετε τα έργα των ανθρώπων στους οποίους εμπιστεύεστε, που σας οδηγούν στην πτώση, στην παρακμή, στην αμαρτία και στην απώλεια, και καταντήσατε τελικά, καταντάτε να κάνετε το ναόν του Θεού, που το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σας, αλλά και την Εκκλησία του Χριστού σπήλαιο ληστών, ενώ ονομάστηκε οίκος προσευχής. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί, στις στιγμές τις πονηρές, γιατί θα έρθει η στιγμή που θα δοκιμαστεί η πίστη σου στο Θεό και θα βρεθεί στη θέση να αναζητήσεις ποιον πρέπει να εμπιστευτώ τώρα. Το Λόγο του Θεού που μου λέει αυτό ή τη σοφία των ανθρώπων που μου λένε εκείνο. Θα έρθει η στιγμή και όχι μια φορά, πολλές φορές, για να δοκιμαστεί η πίστη σας. Θα δοκιμαστεί η πίστη μας, δεν γίνεται να μην δοκιμαστεί. Θα έρθει η στιγμή που θα πεις ένα ψεματάκι να πω, θα μου βγει σε καλό και θα γκρεμίσουν όλα. Λίγο να υποχωρήσω, θα πετύχω και θα έρθει η αποτυχία γεμά πλήρης. Θα έρθει η στιγμή. Και ο Θεός να μας φυλάει εκείνη τη στιγμή να παίρνουμε αποφάσεις Πνεύματος Αγίου. Ο Θεός να μας φυλάει εκείνη τη στιγμή. Μην πιστεύετε, μην πιστεύει κανείς ότι δεν θα δοκιμαστεί σε αυτό. Είμαι βέβαιος βέβαια ότι όλοι το πιστεύουμε, γιατί όλοι μέχρι τώρα έχουμε δοκιμαστεί. Και έχουμε πετύχει και έχουμε και αποτύχει. Και έχουμε δει τις συνέπειες της επιτυχίας μας στην πίστη και έχουμε δει και τις συνέπειες της αποτυχίας μας στην πίστη. Αλλά έρχεται ο Λόγος του Θεού τώρα να μας διδάξει και να μας πει, τώρα που από πείρα ξέρεις, αλλά και με το Λόγο μου διδάσκεσαι, πρόσεχε από εδώ και στο εξής. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην πέσετε ξανά σε πειρασμό. Και δυσκολεύετε τη ζωή σας και είναι δύσκολο να ανανύψετε, να επιστρέψετε. Και έρχεται ο Θεός τώρα με ένα ωραίο παράδειγμα. Τον οίκον αυτόν τον οποίον εσείς έτσι καταντήσατε και ο Θεός μας λέει την εκκλησία που αυτή έτσι την καταντήσατε, την οικογένειά σας
που έτσι την καταντήσατε, τη ζωή σας που έτσι την καταντήσατε, ελάτε να σας δείξω ποιο θα είναι το μέλλον σας τελικά μέσα από τις εμπειρίες των άλλων ανθρώπων. Εσείς τώρα ζείτε στην Ιερουσαλήμ και εγώ θα σας πω τι συνέβη εν Σιλό, που τότε, κάποτε, ήταν ο τόπος της κατοίκησής μου. Και γυρίζει πίσω τους ανθρώπους την εποχή που Κρητής, δεν υπήρχαν βασιλιάδες τότε στο λαό Ισραήλ, ήταν ο Ηλί, ένας εξαιρετικός ιερέας και Κρητής της εποχής. Ας πάμε σελίδα 265, αδελφοί, να βλέπουμε μαζί, να περάσουμε μαζί, να δούμε την πορεία αυτού του ανθρώπου, αυτής της οικογένειας και του λαού Ισραήλ. Σελίδα λοιπόν 265 είναι από το Σαμουήλ Α, κεφάλαιον Β και εδάφιον 12. Σαμουήλ Α, κεφάλαιον 2, εδάφιον 12. Ο Ηλί, είπαμε, ήταν ένας εξαιρετικός Κρητής και ιερέας. Του Ηλί όμως τα παιδιά ήσαν αχρίοι άνθρωποι, διότι δεν εγνώριζαν τον Κύριον. Ο Θεός βλέπει αχριότητα, αχρίοι άνθρωποι να είναι οι δύο γη του. Και αυτό δεν ήταν γιατί δεν ήταν καλά παιδιά, δεν ήταν υπάκουα στον πατέρα του, γιατί δεν μπόρεσαν να γνωρίσουν το Θεό. Και ποιος είναι αυτός που δεν γνωρίζει το Θεό? Αυτός που δεν τον πλησιάζει. Γιατί ο Θεός δεν σπουδάζεται, δεν ανακαλύπτεται, αλλά ο Θεός αποκαλύπτεται σε αυτούς που τον πλησιάζουν. Αυτοί λοιπόν ήταν και αυτοί οι ιερείς, ήταν μέσα στο ναό, μέσα στη σκηνή μάλιστα, ήτανε παιδιά του Ηλί, αλλά ποτέ δεν είχαν πλησιάσει το Θεό να εξητήσουν το θέλημά του και να τους αποκαλύψει το πρόσωπό του. Και γι' αυτό ποτέ δεν εγνώρισαν το Θεό. Με αποτέλεσμα, ...22 εδάφιο, στην ίδια σελίδα, Β 22. «Ήτο δε ο Ηλί πολλά γέρον, και ήκουσε πάντα όσα έπρατον η ή αυτού εις πάντα τον Ισραήλ, και ότι εκοιμώντο μετά των γυναικών των συνερχομένων εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου». Έκλεβαν, εμίχευαν, αμάρταναν, γιατί εμπιστεύτηκαν λόγους ψευδής και όχι το Λόγο του Θεού, γιατί εξήτησαν μέσα από άλλα πράγματα την επιτυχία και την ευλογία και από άλλους ανθρώπους και όχι μέσα από το Θεό, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν ποτέ να γνωρίσουν το Θεό. Το αποτέλεσμα λοιπόν, κλέφτες, μοιχοί, πόρνοι, αμαρτωλοί, και ο Ηλί τους έβλεπε, 23 εδάφιο, και είπε προς αυτούς: «Διατί κάμνετε τι αυτά πράγματα, παιδιά μου? Διότι εγώ ακούω κακά πράγματα δι' εσάς, παραπαντός τούτου του λαού». Άρχισε να δημιουργείται λοιπόν μια κακή φήμη και σε όλο το λαό. Γιατί ο Θεός συστήνει, τι είναι η σύσταση του Θεού, καλή φήμη? Συστήνει τους δικούς του ανθρώπους, τα παιδιά του τα συστήνει, τους κρύβει τα λάθη. Γιατί λάθη δεν μπορεί, δεν είναι δυνατό να μην κάνουμε. Αλλά έρχεται ο Θεός και μας καλύπτει με ένα λευκό ένδυμα και κρύβει την ασχημοσύνη μας. Όμως αυτούς τώρα τι συνέβη? Τράβηξε ο Θεός το ένδυμα και φάνηκε η ασχημοσύνη τους. Και όλος ο λαός έλεγε κακά πράγματα για αυτούς. Και συνεχίζει 24, ο Ηλί: «Μη τέκνα μου, διότι δεν είναι καλή η φήμη την οποία εγώ ακούω. Συσκάμνεται το λαόν του Κυρίου να γίνεται παραβάτης». Και το κακό δεν είναι ότι τα δύο αυτοί ιερείς δημιουργούσαν πρόβλημα στον εαυτό τους, αλλά δημιουργούσαν πρόβλημα και στους άλλους. Γιατί όταν ο πατέρας δεν στέκεται έτσι πως θέλει ο Θεός μέσα στην οικογένεια, εξητώντας τον Κύριο, όλη η οικογένεια χαλάει. Όταν η μητέρα δεν στέκεται έτσι πως τη θέλει ο Θεός, πάνε τα παιδιά δεξιά και αριστερά. Όταν δεν εμπιστεύονται το Λόγο του Θεού, θέλω να πω. Όταν μέσα στην εκκλησία ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, πάει η εκκλησία. Κάνετε το λαό του Θεού να γίνεται παραβάτης. Και συνεχίζει στο 25 εδάφιο:
Εάν αμαρτήσει άνθρωπος εις άνθρωπον, θέλει οικεσία γίνεστε εις το Θεόν υπέρ αυτού. Αλλά εάν τις αμαρτήσεις τον Κύριον, τι θέλει οικετεύσει υπέρ αυτού. Εσείς δεν αμαρτάνετε μόνο στους ανθρώπους, αλλά με τις παραβάσεις σας και τις ανομίες σας βασικά αμαρτάνετε εις τον Θεό. Με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να βρείτε χάρη ούτε από τον Θεό και ούτε από τους ανθρώπους. Γιατί όποιος βρίσκει χάρη από τον Θεό βρίσκει και από τους ανθρώπους. Και συνεχίζει. Εκείνοι όμως δεν υπήκουον εις την φωνή του πατρός αυτού, διότι ο Κύριος ήθελε να θανατώσει αυτούς. Πια ο Θεός τους αρνήθηκε. Και μάλιστα για να καταλάβουμε τι σημαίνει τους αρνήθηκε και τους απέβαλε, διαβάζουμε στην ίδια σελίδα 266, 29 εδάφιο. Μιλάει ο Θεός για τα παιδιά του Ηλί. «Δια τι λακτίζετε εις την θυσία μου και στην προσφορά μου, την οποία προσέταξα να κάμνωσιν εν το κατοικητηρίο μου και δοξάζεις τους Υιούς σου Ηλί υπέρ εμέ». Τώρα πηγαίνει στον Ηλί και βλέπει παράπτωμα στον Ηλί. Δεν τους ελέγχει, παραπονιέται ο Ηλί, δεν τους επιβάλλει. Γιατί ο Θεός έχει δώσει εξουσία στον Ηλί και ξέρει τι πρέπει να κάνει. Αλλά προσωποληπτεί, κυριαρχείται από τα συναισθήματά του. Και έρχεται ο Θεός και του λέει, τι κάνεις εκεί Ηλί, καλός ιερεύς, καλός κριτής. Γιατί δοξάζεις τα παιδιά σου υπέρ εμέ και υποτάσσεσαι τελικά σε αυτό που κάνουν τα παιδιά σου και δεν υποτάσσεσαι σε αυτό που σου λέω εγώ να κάνεις, ώστε να παχύνεστε με το καλύτερον πασόν των προσφορών του Ισραήλ του λαού μου και παίρνετε τις προσφορές του λαού μου. Δια τούτο ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέγει, είπα βεβαίως ότι ο οίκος σου Ηλί και ο οίκος του πατρός σου ήθελον περιπατεί ενώπιόν μου έως αιώνος. Είπα και υποσχέθηκα ευλογία σε σένα Ηλί και στην οικογένειά σου. Αλλά τώρα λέγει ο Κύριος, μακράν απε μου, διότι τους δοξάζαντες με θέλω δοξάσει, οι δε καταφρονούντες με θέλουσι ατιμαστεί. Και εδώ τώρα ερχόμαστε, αδελφοί αγαπητοί, στο κρίσιμο σημείο που θέλει ο Λόγος του Θεού να γνωρίσουμε ποιος είναι αυτός που δοξάζει το Θεό και ποιος είναι αυτός που ατιμάζει το Θεό. Υπάρχει δηλαδή άνθρωπος που μπορεί, πιστός, χριστιανός, να δοξάζει και τον Θεό και να δοξάζει τον Θεό στη ζωή του, και υπάρχει άνθρωπος να ατιμάζει τον Θεό και να ατιμάζει τον Θεό στη ζωή του. Και όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, ξεκινάνε από το σε ποιους λόγους πιστεύουμε και ποιον λόγο εμπιστευόμεθα. Και όταν ο άνθρωπος δεν εμπιστεύεται το Λόγο του Θεού, διεκδικεί. Θέλω εγώ. Εγώ ξέρω. Εγώ θέλω, εγώ μπορώ, εγώ θα κάνω. Και δεν ξέρει ο καημένος αυτός ο χριστιανός, η καημένη αυτή η χριστιανή, ότι εκείνη τη στιγμή ατιμάζει το Θεό και ατιμάζει το Θεό στη ζωή του και δεν μπορεί ο Θεός να δοξαστεί στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Ο άνθρωπος του Θεού δεν διεκδικεί, αδελφοί, είναι πρόβατο. Δεν κερατίζει, δεν θυμώνει, δεν αγριεύει, δεν βρίζει, δεν μαλώνει. Δεν υψώνει το ανάστημά του. Ο άνθρωπος του Θεού είναι πρόβατο της βοσκής του Κυρίου. Και όπως τα πρόβατα του Θεού περιμένουν τα πάντα από τον Χριστό, έτσι και ο άνθρωπος του Θεού. Δεν είναι χωρίς δύναμη και εξουσία. Δεν είναι περιθωριακός. Πιστός είναι και έντονη προσωπικότητα. Γιατί έχει σοφία από το Θεό και ξέρει τι κάνει και τι πρέπει να κάνει. Έχει λόγο από το Θεό, γιατί λέει λόγια με εξουσία που υποτάσσονται οι άλλοι. Έχει παρουσία με το Θεό, έντονη παρουσία, και τέλος έχει αποτέλεσμα, καλό αποτέλεσμα. Έχει καρπό,
δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Όμορφο δέντρο, με ωραία φύλλα, με ωραία άνθη, με ωραίο κορμό. Διακρίνεται από όλα τα άλλα δέντρα, ιδίως από τα δέντρα που είναι φυτευμένα στην έρημο, που είναι ο επικατάρατος άνθρωπος, ο οποίος εμπιστεύεται σε άνθρωπο και έχει και ωραίο καρπό. Και ποτέ δεν ξεραίνεται, αλλά πάντοτε μεγαλώνει και πάντοτε αυξάνει και πάντοτε διακρίνεται. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Δεν είναι όπως τον παρουσιάζουν οι άνθρωποι, ένα κακομύρι, λιχδιάρι, βρώμικο που δεν μπλένεται ποτέ, με διάφορα εδώ πέρα χαϊμαλιά και σκουλαρίκια που γυρίζει. Δεν είναι κακομύρης, είναι ιερεύς και βασιλεύς του υψίστου. Και σε αυτόν δοξάζεται ο Θεός και με τη ζωή του δοξάζει το Θεό, γιατί μένει πιστός στο λόγο του Θεού. Και ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό. Ευχαριστούμε το Θεό γιατί μας αποκαλύπτει την αλήθεια μέσα από το λόγο του και δεν πειθόμεθα στα ψεύδη του διαβόλου που θέλει τον χριστιανό κακομύρι και παραπεταμένο και περιθωριακό. Ψέματα λέει ο διάβολος. Ο άνθρωπος του Θεού είναι ένδοξος, γιατί είναι γεμάτος με τη δόξα του Θεού. Χαρούμενος, γελαστός, όχι σκύθροπος, γιατί δεν χάνει την πίστη του. Πάντοτε γελάει, πάντοτε χαίρεται, πάντοτε δοξάζει το Θεό και πάντοτε ο Θεός δοξάζεται στη ζωή του. Όμως αδερφοί αγαπητοί, ο Ηλί δεν άλλαξε γνώμη. Και λέει τώρα, διαβάζουμε το Λόγο του Θεού πάλι στη σελίδα 266, 13 εδάφιο, τρίτο κεφάλαιο, το τέλος της υποθέσεως. Διότι λέει ο Θεός, ανήγγειλα προς Αυτόν ότι εγώ θα κρίνω τον οίκον αυτού εως αιώνος δια την ανομίαν, επειδή γνωρίσας, αφού εγνώρισε δηλαδή, ότι οι αυτού έφεραν κατάρα επάνω τους, δεν συνέστειλε αυτούς, δεν τους μάζεψε. Δια τούτο όμως εναντίον του οίκου του Ηλί, ότι η ανομία των ιών του Ηλί δεν θέλει καθαριστεί στον αιώνα, δια θυσίας ουδέ προσφοράς. Και μέσα σε λίγο καιρό ήρθαν οι Φιλιστέοι, κατέστρεψαν τον Ισραήλ, σκοτώθηκαν τα δύο παιδιά του, Ηλί. Από τη στενοχώρια του πέθανε ο Ηλί και την κιβωτό της Διαθήκης την εχμαλώτησαν οι Φιλιστέοι. Καταστροφή. Και λέει η Γραφή, δεν έρχεται καταστροφή σε καμιά πόλη που ο Θεός δεν την κάνει. Καταστροφή δεν γίνεται αν ο Θεός δεν το επιτρέψει. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, επειδή εξητούνται στον Κύριο δεν ελαττώθησαν κανενός ουδενός αγαθού. Ευχαριστούμε το Θεό αδελφοί αγαπητοί, γιατί η ζωή μας δεν είναι στην τύχη και δεν εξαρτάται από την τύχη και δεν εξαρτάται από ανθρώπους. Η ζωή μας, μπορώ να πω ότι εξαρτάται από μας, όταν την έχουμε εξαρτήσει στο Θεό. Ο Θεός τα έχει όλα ήδη έτοιμα. Όλα, όλα ήδη έτοιμα. Έχει ένα ετοιμασμένο για όλους μας ένα δρόμο ευλογίας που μας φωνάζει, ελάτε. Μέσα σε αυτό το δρόμο είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο δρόμος. Έχει μια αλήθεια που μας φωνάζει, ελάτε. Και η αλήθεια είναι ο Χριστός. Έχει προετοιμάσει μια ζωή που μας φωνάζει, ελάτε. Και η ζωή είναι ο Χριστός. Και όποιος προχωρήσει σε αυτό το δρόμο, σε αυτή την αλήθεια, σε αυτή τη ζωή, η ζωή του θα είναι απόλυτα ευλογημένη. Και αν μάλιστα εγκύπτει στο λόγο του Θεού, στο βασιλικό νόμο της ελευθερίας, στο τέλειο νόμο της ελευθερίας, που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τότε διεκδικεί, κατά χάριν βεβαίως από το Θεό, αλλά διαπίστεως
διεκδικεί την απόλυτη ευλογία που είναι προσδιορισμένη στον καθέναν. Και ο άνθρωπος πια μπορεί να πει «Δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω», στο «Δεν θέλω» σταματάει ο Θεός. Μπορεί να πει «Εντάξει, θέλω, αλλά όπως θέλω εγώ». Και εκεί ο Θεός δεν μπορεί να κάνει πράγματα. Ή μπορεί να είναι αμέριμνος, «Δεν με νοιάζει». Και εκεί πάλι ο Θεός δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Αγωνίζεται. Ακόμη μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να πάρει στα χέρια του τα ηνία της ζωής. Εγώ θα πω και Κύριέ μου θέλω τη βοήθειά σου. Το κάνει αυτό ο Θεός. Ή να πει Κύριε σε παρακαλώ αυτό θέλω να κάνεις και εκείνο θέλω να κάνεις και να δίνει εντολές στον Χριστό και να το κάνει. Ή να πει όπως ο Πέτρος, όπως ο Χριστός είπε στον Πέτρο, «Συ ακολούθημη». Και ο άνθρωπος του Θεού να πει «Εγώ εσένα θέλω να ακολουθώ Χριστέ μου». Και πώς θα γίνει αυτό? Είναι τόσο εύκολο? Να, πάρα πολύ εύκολο αδερφοί. Κάθε φορά που θέλεις να κάνεις κάτι, να επικαλείσαι το όνομα του Χριστού, και είναι γεγραμμένο όποιος επικαλείται το όνομα του Χριστού θα σώζεται. Κάθε φορά που ξεκινάς κάτι να ζητάς βοήθεια από το Θεό και να λες «Όχι όπως εγώ θέλω Κύριε, αλλά όπως εσύ». Και να το εμπιστεύεσαι αυτό και να είσαι έτοιμος όταν ο Θεός σου αλλάξει δρόμο να πας σε αυτόν τον καινούριο δρόμο και όχι να συνεχίσεις το δικό σου. Πολλές φορές λέω με την Άννα να προσευχηθούμε να μας οδηγήσει ο Θεός, αλλά δεν μπορώ γιατί δεν είμαι έτοιμος ακόμη να ακούσω το θέλημά Του, να υπακούσω, γιατί η καρδιά μου θέλει αυτό. Ο Θεός όμως θέλει να μου δώσει αυτό. Και λέω «Τι θέλεις Κύριε να πάρω?» Και λέω «Δεν είμαι έτοιμος, γιατί εγώ θέλω αυτό, θέλω να φτιάξω την καρδιά μου ακόμη. Θέλω να φτιάξω την καρδιά μου να θέλει αυτό που ο Θεός θέλει». Αυτός είναι ο άνθρωπος που μπορεί να διεκδικήσει την απόλυτη ευλογία στην πορεία του, στη ζωή του. Ο άνθρωπος που ελπίζει στον Χριστό πρώτον, εμπιστεύεται τον Χριστό δεύτερον και είναι έτοιμη η καρδιά του να υπακούει πάντοτε στα λόγια του Χριστού τρίτον. Τόσο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν παρά μόνο να περπατάει στο δρόμο που ο Θεός έχει ετοιμάσει για αυτόν και να απολαμβάνει ζωή και αυτή εναφθονία εδώ και κληρονομιά αιώνια στη Βασιλεία των Ουρανών. Όμως ο λαός Ισραήλ τότε είχε και άλλα κακά που αναγκάζουν τον Θεό να τους πει, να πει του Ιερεμία «Μην προσεύχεσαι για αυτούς». Φοβερό. Μην προσεύχεσαι για αυτόν. Γιατί και αν προσευχηθείς δεν θα σε ακούσω. Ούτε ύψωνε δέηση, ούτε ηκεσία, τίποτα, ούτε μεσητεία, μην μεσίτευε, μην ασχολείσαι με αυτόν. Δεν θα σε ακούσω. Γιατί βλέπει τους ανθρώπους να έχουν φτάσει, θα τολμούσα να πω, στο τελευταίο σημείο της απόρριψης του Λόγου του Θεού. Έλα του λέει να σου δείξω. Βλέπεις τι κάνουν αυτοί στις πόλεις του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ? Τα παιδιά τους συλλέγουν ξύλα, οι πατέρες ανάπτουν φωτιά, οι γυναίκες ζυμώνουν ζύμη για να ψήσουν και να κάμουν πέματα στη βασίλισσα του ουρανού και να κάνουν σπονδές σε άλλους θεούς για να με παροξύνουν, για να παροξύνουν εμένα. Αυτή η βασίλισσα του ουρανού είναι η μεγάλη παράβαση και η μεγάλη αμαρτία των ανθρώπων που αλλάζουν τη δόξα του Θεού με ομοίωμα φθαρτού ανθρώπου. Πάντοτε όλες οι θρησκείες θα δείτε ότι έχουν μια γυναίκα την οποία λατρεύουν και την προσκυνούν. Κάποτε ήταν η Αθηνά, Παρθένος. Και κατάντησαν οι άνθρωποι αυτοί την ευλογημένη και Αγία Μητέρα του Κυρίου να την κάνουν τετραδικό Θεό και να λατρεύουν ανθρώπους που ποτέ δεν το εξήτησε και κανένας Απόστολος δεν την έδειξε. Πώς καταντάει έτσι η θρησκεία των ανθρώπων? Να λατρεύουν ανθρώπους σαν Θεό.
και να βγάζουν τους το Θεό από μέσα και να μένει μόνο άνθρωπος προς λατρεία. Και να είναι κάποτε ο Ποσειδώνας, τώρα να είναι ο Άγιος Νικόλας. Και όλοι οι διάφοροι θεοί πάνθεο θεών, αρχαίων ελληνικών, αρχαίων αιγυπτιακών, αρχαίων ρωμαϊκών και χριστιανικών, με τον ίδιο τίτλο και την ίδια σφραγίδα. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, το τέλος της υποθέσεως. Γι' αυτό το λαό μην προσεύχεσαι. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Μόνο προσέχετε. Τους καιρούς της αγνίας ο Θεός παραβλέπει. Όταν οι άνθρωποι από άγνοια κάνουν αυτά, τότε ο Θεός λέει, δεν τα λαμβάνω υπόψη μου και περιμένω να γνωρίσει την αλήθεια, να έρθει σε μένα. Αλλά πού εκδηλώνεται η οργή του Θεού? Σε αυτούς που ξέρουν το Λόγο του Θεού, έχουν το Λόγο του Θεού στα χέρια τους και κρύβουν την αλήθεια του Ευαγγελίου μέσα στην αδικία τη δική τους, για να οδηγήσουν τους ανθρώπους στα δικά τους μονοπάτια, στα δικά τους ταμεία τελικά. Και δεν μιλάω, αδερφοί αγαπητοί, για κανέναν προσωπικά, μιλάω για όλους και σήμερα ιδιαίτερα για τους διαμαρτυρόμενους εμάς, αν είμαστε διαμαρτυρόμενοι. Ο Θεός να μας φυλάει, να είμαστε αγαθοί, ειλικρινείς, πιστοί, μακριά από οποιοδήποτε ανθρώπινο είδωλο. Δεν υπάρχουν πρότυπα ανθρώπου. Ένα είναι το πρότυπο μας, ο Χριστός. Δεν υπάρχουν αρχηγοί. Ο Λόγος του Θεού είναι κατηγορηματικός. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Το ακούτε? Όταν το διάβασα αυτό έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Ουδής άνθρωπος είναι άξιος λόγου. Όλοι οι άνθρωποι είναι λιγότερο του μηδενός. Όσο ένας κόκκος σκόνης ζυγίζει, μετράει, βαραίνει σε ένα στατήρα, σε ένα καντάρι, τόσο αξίζει ένας άνθρωπος μπροστά στο Θεό. Άχριστος, άχριστος, άθλιος, ουτιδανός, όχι ο άλλος, εμείς αδελφοί, ο κάθε ένας από μας, αυτοί είμαστε. Και ο Θεός να φυλάει, να μην διεκδικήσουμε ποτέ η καρδιά μας να οδηγήσουμε ανθρώπους, αλλά να μην δεχτεί η καρδιά μας να οδηγηθεί και από ανθρώπους. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχει ένας βασιλιάς. Όλοι οι άλλοι, ξέρετε τι είναι, στρατιώτες. Ένας βασιλιάς υπάρχει. Το όνομά του είναι Ιησούς Χριστός. Μία κεφαλή υπάρχει. Ιησούς Χριστός, ο Κύριος. Ένας σωτήρας, Ιησούς Χριστός. Ένας λυτρωτής, Ιησούς Χριστός. Ένας Κύριος, Ιησούς Χριστός. Εμείς πάντες αδελφοί. Και να συνεχίσω, ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού, θεωρείτε αλλήλους υπερέχοντας. Υπερέχοντας, υπερέχοντας. Πώς θα τον θεωρήσω εγώ τον άλλον υπερέχοντα, αν νομίζω ότι είμαι ο πρώτος? Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει, ποιος νομίζει ότι είναι πρώτος? Θα γίνει έσχατος. Γιατί έχει μέσα του το φρόνημα του πρώτου. Ποιος νομίζει ότι είναι έσχατος? Αυτός θα γίνει πρώτος. Αλληλούια. Και μάθετε, γνωρίστε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει. Δεν ήρθε να εξουσιάσει, αλλά να σώσει και να δώσει τον εαυτό του αντίλητρον υπέρ πολλών. Ποιος λοιπόν από εμάς μπορεί να ονομαστεί πανοσιότατος, μεγαλειότατος, παναγιότατος? Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Και αν πάντα τα διατεταγμένα κάμνομεν, λέει ο Λόγος του Θεού, να λέτε αχρή δούλοι είμαστε.
Χρωστάμε να τα κάνουμε. Άχρηστοι. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Ένα κοπάδι από πρόβατα, αλλά ευλογημένα πρόβατα, που έχουν έναν ποιμένα. Και ξέρουν ότι είναι και γραμμένο, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Γι' αυτό δεν θα στερηθώ ουδενός. Ποιος είναι αυτός που στη ζωή του δεν πρόκειται να στερηθεί ουδενός? Αυτός που ξέρει ότι ο Κύριος είναι ο ποιμένας του. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, ουδενός δεν θέλω στερηθεί. Και σας συμβουλεύω, σας προτρέπω, αν μου επιτρέπετε, να πάρετε αυτό το εδάφιο και να το βάλετε στην κουζίνα σας. Εκεί που τρώτε, στο καθημερινό δωμάτιο. Εγώ από τότε που πίστεψα το έχω και μου μιλάει κάθε μέρα. Από τότε που πίστεψα, μια καλή αδερφή μου το χάρισε. Και άμα μπείτε στην κουζίνα μου θα δείτε, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Και όταν μπαίνω, όταν ξυπνάω, όταν κοιμάμαι, όταν σηκώνουμε, όταν περνάω, κάνω έτσι και λέω, αμήν, εσύ είσαι ο ποιμένας μου, Κύριε. Γι' αυτό δεν θα στερηθώ ουδενός. Αλλά τι σημαίνει ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου? Δεν είναι λόγια. Ο Χριστός λέει, τα πρόβατα, τα αίμα, ακούσει τη φωνή μου πρώτον. Δηλαδή, πείθονται στα λόγια μου, εξητούν τα λόγια μου, ακούνε και υπακούνε τα λόγια μου, ακούσει τη φωνή μου. Και με ακολουθούν δεύτερον. Γι' αυτό είμαι εγώ σε αυτούς Κύριος και αυτή είναι πρόβατα της βοσκής μου. Τα πρόβατα τα δικά μου, λέει ο Χριστός, ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούνε. Και εγώ πάω μπροστά. Τα βάζω μέσα στο μαντρί. Τα βγάζω μέσα από το μαντρί. Τα πάω για βοσκή. Εις βοσκάς χλωεράς με οδήγησε. Εις ύδατα αναπαύσεως με ανάπαυσε. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Αμήν, αδελφοί. Αλληλούια. Να ψάλουμε τον ύμνο 145. Ύμνος 145.